Όχι, ακόμα δεν είναι αυτό, το πήθανε. Ναι, είδες κάτι μακάβρια αστεία που κάνει παίρνει με τους φίλους της. Δεν το έκανε παίρνει. Οι μπάτσοι το κάνανε. Τι, ξέρεις για τη φάση? Ξέρεις ποιος ήτανε? Δεν θα το πιστεύετε. Ο Αποθόλυφων έφαγε τον τύπο. Γιατί τους ανοίξατε? Μου είπαν πως τους έστειλε ο Κωστής μου για να καθαρίσουν το σπίτι. Μάλιστα. Μου τους περιγράφετε? Ελπίζω να μην αφήσετε τίποτα έγνη ψάχνοντας για τα διαμάντια. Να βαράκω, η γλώσσα θέλει κόψιμο. Εγώ σας το είπα, ψέματα στο αφεντικό δεν ξαναλέω. Δεν θα διτήθαμε να πει θέματα, να μην πει τίποτα θα διτήθαμε. Ο δε φρίγο το λένε. Φρέσκο νεράκι θέλει και λίγη τροφή. Εγώ έχω γάτα, δεν μπορώ να το κρατήσω. Δεν τρώγεται! Ναι, όχι βέβαια, χρυσόψαρο είναι. Να σε γλιτώσω από τα ερεμιστικά και τις ντάρες τα μουσκεμένα χαρτομάτια. Αυτό προσπαθώ. Δεν θα κάθομαι να. Θα το περιμένω έξω. Έφυγε. Τι της είπες? Την αλήθεια. Ότι δεν είσαι ικανός να αγαπήσεις κανένα άλλο πλάσμα εκτός από την πάρτι σου. Ή το κατεβάδι ή το θπάω. Διάλεξε. I got you, Νικολάκη! Guys! Guys! Έχουμε insider, προβοκάτορα, μπάτσο! Kill him! Ωκαλέ! Κοντά τα χέρια του, Νικόλα! Πάρα από το πτώμα μου θα περάσετε! Φύγε, μωρή κλώσσα! Του λέω λόγος, καλέ, δεν το εννοούσα! Σταμάτησε, θα το λιτζάρουν το παιδί! Don't worry, στο πάνω θα τον αφήσουν για να τον αποτελειώσω εγώ! Πόση ώρα τραβάς, ρε φίλε. Με παρακολουθείς. Ξέρεις το όνομά μου, ξέρεις και το τηλέφωνό μου. Μπορώ να σε κλείσω μέσα, το ξέρεις. Σε παρακαλώ, πίστεψέ με. Φεύγεις. Ή να φωνάξω τον υπεύθυνο να σε αναλάβει. Φεύγει. Τι κάνουμε? Δεν σου φαίνεται περίεργο που μπήκε και βγήκε στο φτερό? Ούτε καφέ δεν ήπια. Αντάλλαξε 2-3 κουβέντες με την τύπησα και έφυγε. Μένουμε εδώ μπάσακες μέχρι να σχολιάσει την καρσόνα. Γιατί δεν πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι να τονωθούμε να την κιαλάρουμε και από κοντά? Πού τα βρήκες? Αυτά με βρήκανε. Ήτανε στα βοτσαλάκια του Γοδεφρίγου, στον πάτο της Γιάλας. Είναι τα θέλη περπάτημα στα δύσκολα κράτημα. Πρέπει να ξέρεις να σηκώνεις ανάστημα. Για παιχνίδια θανάσιμα βρίσκει πάτημα. Και το πάθημα πάντα πρέπει να γίνεται μάθημα. Είναι αλήθεια πως από το μηδέν φτάνει στην κορυφή. Η νύχτα όμως ποτέ δεν είναι αξιοκρατική. Έχει ψάρια μεγάλα, μεγαλύτερα από σένα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε περασμένα, ξεχασμένα. Δεν υπάρχει συγγνώμη όταν έχουν φώτα οι δρόμοι. Και όποιος δεν σε πάει δύσκολα αλλάζει γνώμη. Έχει κανόνες για να παίξεις, παίζεις πάντα με αυτούς. Κοίτα να μην μιλάς ποτέ, αλλά πάντα να ακούς. Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα. Νύχτα κατάλαβα ότι μ' αγαπάς εσύ. Ποιος είπε ότι είναι άσχημα στην κόλαση? Στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Θα σου δοθεί η ευκαιρία να μπεις μέσα, μπες. Όμως θυμίσου εδώ δεν παίζουν ρόλο οι περγαμινές. Στο σκοτάδι θέλω το αλλιώς. Παραδείγματος χάρη, η σκιά του ποτικού στον τοίχο μοιάζει λιωτάρι. Ρεθή, εδώ δεν μας έφερε ο Ρίκος το βράδυ που τον παρακολουθούσαμε? Στο καρτελάκι της Χριστίνα. Μένει εδώ. Η Ρούσου πρέπει να είναι. Αυτό που με μπερδεύει είναι ότι περίμενα μεγαλύτερη. Πολύ πιτσιρίκα για να είναι μπλεγμένη με τον Ερικό. Εγώ ήμουν μπλεγμένη αυτά τα 14, 13 και κάτι. Έσπασα τα χέρια του γείτονα. Πολλαπλά κατάγματα επειδή βαθάνει δεν αγατάκι. Κατουρούθε λέει τις γλάστρες και τις ξέρενε. Και εγώ του ξέρανα τα χέρια. Αφεντικό, 99% έχουμε βρει τη Ρούσου. Περιμένουμε το OK από σένα για να δράσουμε. Αν δεν σιγουρέψετε και αυτό το 1% που λείπει, δεν θα κάνετε τίποτα. Δεν ξέρω πώς, βρείτε τον τρόπο. Όλα θέλουν να γίνουν με ευγένεια και διακριτικότητα. Λάζαρε, θέλω το λόγο σου, αλλιώς εγκαταλείψτε τώρα. Τον έχεις. Ποιον έχει? Το λόγο μου, ότι θα είμαστε διακριτικοί. Σοβαρά του υποσχέθηκες τέτοιο πράγμα? Πότε ήμασταν διακριτικοί και θα είμαστε και τώρα? Τι ήθελες να του πω? Στο κάτω-κάτω δεν έχουμε σιγουρευτεί ακόμα. Μυθό. Πού πας, ρε! Thank you.
Γραφτοκούδουνι, εντάξει, σιγουρευτήκαμε. Μπαστακωνόμαστε εδώ και μόλις ξεμπουκάρει από το σπίτι, τη βουτάμε. Με διακριτικότητα. Εντάξει, ετοίμασες. Βρες έναν τρόπο να γυρίσουν σπίτι. Φτάνει πια. Θα πάθουν τίποτα εκεί μέσα. Τι να σου κάνει η απολύμανση. Μπουλντόζα χρειάζεται. Πείσματα κάνουν. Ποια θα υποχωρήσει πρώτη. Και αν δεν υποχωρήσει καμιά, τι θα γίνει. Θα ξεχειμωνιάσει το παράδειγμα. Και τι θες να κάνω, ρε Αγγέλα. Το λένε σκεφτείνομαι εγώ. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν έφτιαξα. Αλλά το δικό μου φταίξιμο δεν έχει καμία σχέση με τις αποφάσεις της Λένας και της Πέννης. Κι άμα σας βολεύει τα ρίχνει τώρα σε μένα, ρίχτε τα. Μη φωνάζεις, ξέρεις τι λένε. Φωνάζει όποιος έχει άδικο. Τέλος πάντων. Ο Γοδεφρίγος που είναι. Δεν πιστεύω να. Μια χαρά είναι. Κάνει παρέα στο γιο σου. Τυχερός είσαι, δικέ μου. Μόνος σου μες στο νερό, χωρίς γυναίκα να σε παραμυθιάζει. Κι αν σου ρίξουνε καμία θηλυκιά μέσα στη γυάλα, κοπάνατη. Μη μασήσεις. Μπορεί να σε ψάρει, αλλά θα βρει τον τρόπο να σε πνίξει. Τι έγινε ο μικρός? Συνήλθε ή συνεχίζει το ίδιο βιολί? Λέει τον πόνο του στο Γοδεφρίγο. Τι λες, συνήλθε? Κοίτα να δεις, ζόρι ο Βασιλάκης με τα ερωτικά του. Του είπες να τον ταΐσει μια φορά τη μέρα. Με τις διατροφικές συνήθειες που έχει, θα το εξοντώσει το ψαράκι. Έχω αναλάβει να τους ταΐζω εγώ και τους δυο. Ηρέμηση. Άντε, καλό βράδυ. Θράσο. Ναι. Με τα διαμάντια, τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Θα τα σπρώξεις στην αγορά, θα τα μοιραστείς με τη Σιλβή και τους υπόλοιπους, θα τα βάλεις σε θηρίδα. Τι απ' όλα. Είναι δικά σου. Εσύ τα βρήκες πρώτη, σε σένα καταλήξανε. Κισμέτ, Αγγέλα, το γραμμένο που λένε. Και να σου πω και κάτι. Μια χαρά σου πηγαίνανε. Πολύ θα ήθελα εδώ να τα ξαναφοράς. Νέστορα, τάξε μου. Έλα, μη φάμπολο το βράδυ στην καταμέτρηση. Γιατί το κάνουμε αυτό τώρα? Συντρέχει λόγος για απογραφή. Συντρέχει, Λουκά. Έτσι γουστάρω. Ναι, αλλά έχουμε να ετοιμάσουμε και τα τραπέζια. Γι' αυτό μετά τις βέλτα. Υπάρχει έλλειμμα στις φιάλες. Θα χάσετε τον λογαριασμό με τις ερωτήσεις. Τελειώνετε. Εγώ τελείωσα. Ωραία, πόσες τεκίλες? 123 φιάλες. Είσαι σίγουρος? Αγχωμένος μου φαίνεσαι. Και υδρώνεις, χάρη. Δεν έχει και τόση ζέστη εδώ μέσα. Μπορεί. Μπορεί να ανεβάζω πυρετό. Πονάει λίγο και ο λαιμός μου. Πόσες τεκίλες είπες? 123. Σωστά. Μιλτό, ουίσκι. 85. Ολόσωστα. Λουκά, βότκες. 152. Μια χαρά. Σε όλα τα νούμερα πέσατε μέσα. Στην πρόσθεση στα αιτή. Η αφαίρεση όμως με ενδιαφέρει. Η αφαίρεση! Ποια αφαίρεση? Μίλα καθαρά, ρε Σιλβή. Λείπουνε μπουκάλια. Δεύτερη φορά που το ρωτάς. Μήπως θες κιόλας να το παραδεχτείς για να μπεδευόμαστε? Τι να παραδεχτώ? Κάποιος από τους τρεις σας πρόχνει μπουκάλια στους πελάτες, δεν ενημερώνει την κάβα και κρατάει τα φράγκα για πάρτι του. Έχω έλλειμμα καιρό τώρα. Θα το ψάχνα νωρίτερα, αλλά είχα κι άλλα θεματάκια να λύσω. Εγώ πέρα από κάτι κεράσματα του κόλου, κάτι σφινάκια, αραιά και πού. Δεν έχω βάλει χέρι στην κάβα. Μπέσα. Εγώ δεν έχω ανοίξει μπουκάλι στη ζούλα ούτε για τη γυναίκα μου, που λέει ο λόγος. Πλάκα κάνουμε τώρα. Τόσα χρόνια στη νύχτα δεν με έχουν κατηγορήσει για κλέφτη. Χαλάρωσε, ούτε με έχουν κατηγορήσει για ηλίθεια και δεν σκοπεύω να το επιτρέψω ποτέ. Χαρή, συνεχίζεις να υδρώνεις. Όχι, δεν. Σορκίζομαι, δεν. Στεγνώνει και το στόμα σου. Το παθαίνω κι εγώ αυτό. Όταν λέω ψέματα, στεγνώνει το στόμα μου. Δεν λέω ψέματα. Σορκίζομαι. Δεν κλέβω. Δύο δουλειές κάνω για να ζήσω. Και μάλλον κουράσκεσαι στην διπλοβάρδια και σου έρχεται πιο εύκολο να βάζεις χέρι στην ίσπραξη. Παραδέξου το, θα μείνει μεταξύ μας. Αλλά θα πρέπει να φύγεις από το μαγαζί. Δεν είμαι κλέφτης. Οκ. Αφού θες να το παίξουμε το άγριο, θα το παίξουμε. Αν σιγουρευτώ όμως ότι εσύ με κλέβεις, θα σου κόψω χέρια και πόδια. Μα και εσύ, βρε Νικόλα, μου ήρθες στο στόμα του λύκου. Προλάβανε, σε χτυπήσανε. Πόσο ψηλές δηλαδή? Αφού τους έμεινε μόνο η κουκούλα στα χέρια και δεν τους έμεινε και το κεφάλι μαζί, μικρό το κακό. Κλείνω, κλείνω, έρχεται. Καμιά ελπίδα του θα έχεις φύγει, shit. Κανά χυμό δεν σκέφτηκες να πάρεις, τα βρωμοτσίγαρα μόνο. Εξαιτίας σου θα φτάσω τα τρία πακέτα. Στο λέω, βλάπτει σοβαρά την υγεία μου. Και εσύ τη δική μου, αλλά τι να κάνω, μάνα είμαι, θα το υποστώ. Ρε κοριτσάκι μου, αφού θέλεις να είμαστε κλεισμένες κάπου, γιατί δεν πάμε σε ένα σπα να μας βλέπει κι άνθρωπος? Μη με ξενερώνεις κι άλλο. Άκου σπα. Καλά, δεν θες σπα. Πάμε μέχρι το σπίτι μας να κάνουμε ένα μπανάκι και ξαναρχόμαστε. Πώς αντέχεις τόση απλησιά, παιδάκι μου? Φαγούρα με πιάνει. Νομίζω ότι με περπατάνε διάφορα. Μην νομίζεις, σε περπατάνε. Γι' αυτό σου λέω. Γιατί να υποφέρεις? Γύρνα στο τζακούζι σου, στα αφρόλουτρά σου, στην παρασιτική ζωούλα σου τέλος πάντων. Κι άσε με και εμένα να κουλάρω με τα δικά μου παράσιτα. Μας ενοχλείς! Σοβαρά τώρα, βρε κορίτσι. Δεν σου λείπουν οι ανέσεις στο σπιτιού σου? Τι καλά, άστε τις ανέσεις. Δεν σου λείπει ο πατερούλης σου, η γιαγιά σου, ο Βασιλάκης, κανείς?
Έτσι έριξες μαύρη πέτρα πίσω σου και αυτό ήταν. Βάζεις χύ σε όλους και σε όλα. Η αλήθεια είναι ότι ο Μπουχέ σας μου λείπει λίγο. Μου λείπει να του τη λέω δηλαδή και να παίρνει ανάποδες. Και πρέπει να είσαι δίπλα του αυτόν τον καιρό, να του σταθείς. Σαν μεγαλύτερη αδερφή. Μέσα σε όλες τις βλακίες κάτι σωστό θα βρίσκες να του πεις. Γιατί τι έπαθε? Αυτός τίποτα. Η καημένη Τζία να δεις τι έπαθε, που τη χύμιξε. Και καλά που μπουκάρω πατέρα σου, αλλιώς δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Ο Βασίλης την έπεσε στην Τζία και του τσάκωσε ο μπαμπάς, αυτό μου λες? Αυτό. Και τον ντρέπω με το κορίτσι. Αστείο το βρίσκεις. Κούλαρε, μαμά, κούλαρε. Το πράγμα είναι πιο απλό από ό,τι το φαντάζεσαι. Βέβαια, το απλό δεν σημαίνει και ανώδυνο. Δεν σε πιάνω. Μην το ψάχνεις περισσότερο, θα φας μεγάλη ήττα. Εσύ δέξου ότι μεγάλωσε και όλα θα είναι πιο εύκολα. Δεν πρόλαβα να ανοιγοκλείσω τα μάτια μου και ο Βασιλάκης μου τελειώνει το λύκειο. Σιγά με το τελειώνει. Θυμάσαι σε ποια τάξη πήγαινε που τους έβαλε δασκάλα να γράψουν έκθεση πως περάσατε το καλοκαίρι και εκείνος έγραψε «Καλά». Σε καλό να μας βγουνε, ρε Λένα. Γιατί να μην μας βγουνε, ρε Λένα, τώρα θα έχουμε ενοχές και που γελάμε. Α, μεγάλωση παρέα και δεν γουστάρω. Ήθες να πεις την εξυπνάδα σου και να μας τσιτώσεις? Μια χαρά είχαμε χαλαρώσει. Έφερα λίγο φαΐ από το σπίτι. Ευχαριστούμε, καληνύχτα. Μα, να μην πω δύο κουβέντες με το παιδί μου. Βλέπεις το παιδί σου να θέλει να σου μιλήσει? Δεν περνάμε στο χολ. Ξέρεις τι αγώνα έκανα να τον πλησιάσω όλες αυτές τις μέρες? Ποιος σου πει να έρθει? Συγγνώμη που ήθελα να μιλήσω με τη γυναίκα μου και την κόρη μου. Συγγνώμη δηλαδή που νοιάζομαι αν είσαστε καλά. Δεκτή η συγγνώμη. Λένα, παρατράβηξε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι εσύ πρέπει να γυρίσεις στο σπίτι. Εκείνη μεγάλη γυναίκα, να μάθει, λες, μείνει εδώ πέρα. Είναι λόγια γονιού τώρα αυτά. Αν την εγκαταλείψω τώρα, Θράσο, θα τη χάσω οριστικά. Λένα, εκτιμώ το κουράγιο και την υπομονή σου. Αλλά έχεις ακόμα ένα παιδί που περνάει δύσκολες μέρες. Και εκείνα κουράστηκε να μας δαντεύει όλους μαζί. Εγώ νιώθω εντελώς μόνος, δηλαδή πώς να το πω, παραμελημένος. Παραμελημένος εσύ? Είσαι τυχερός που δεν είναι εδώ τα φιλαράκια της Πέννης να τα μολύσω, να σε κατασπαράξουνε. Ας το διάλο, Θράσο, που σε παραμελήσαμε κιόλας. Γεια σας περβόλια, γεια σας ρε ματιές, γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές. Γεια σας η Κάβη και η Ξανθή γυαλή, γεια σας και η Όρκη η Παντοτινή. Πέθανε κανείς? Εγώ, πέθανα μέσα μου. Και επειδή για μένα τουλάχιστον το τραγούδι ήταν έκφραση και κατάθεση ψυχής, θα αλλάξω ρεπερτόριο. Στο δικό μου το μαγαζί αποκλείεται. Θα αλλάξει φουστάνι και διάθεση και θα βγει στην πίστα σαν την τρελή χαρά όπως κάθε βράδυ. Σοβαρολογώ! Δεν μπορώ να τραγουδάω τυρλι τυρλι ενώ είμαι τόσο σκατά! Γι' αυτό πληρώνεσαι! Τι έγινε πάλι? Είμαι κότα! Αυτό έγινε! Χρόνια τώρα. Αν έκανες και αυγά θα ήταν είδηση. Τον πρόδωσα. Κόλωσα να παραδεχτώ ότι τον αγαπάω, τον άδειασα κανονικά. Φοβήθηκα μη χάσω τη βολή μου και αυτός υποφέρει για πάρτι μου λιώνει. Ο μικρός, είδες κάτι παράξενο που συμβαίνουν στη ζωή? Εγώ σου ανοίγω την καρδιά μου κι εσύ? Αυτό είναι το πρόβλημά σου, η καρδιά σου δουλεύει με φωτοκύτταρο. Ανοίγεις όποιον πλησιάσει. Μάθε να το εξετάζεις το πράγμα. Τι να εξετάσω δηλαδή? Αν αξίζει τον κόπο να γίνεις κομμάτια. Και δεν μιλάω μόνο για το ανήλικο αλλά γενικά για τους άντρες. Αξίζει κάποιος τον κόπο? Εσύ πριν ερωτευτείς το αναλύεις πρώτα. Ο έρωτας είναι ατύχημα. Ρωτάς αν αξίζει να πάθεις ατύχημα. Ξαφνικά σε βρίσκεις στα καλά του καθουμένου. Εγώ έχω μάθει να προσέχω τα ατυχήματα. Φοράω ζώνη ασφαλείας. Δεν είμαι για έρωτες και ρόσινε φάκια. Τέρμα αυτά. Δεν έχω ανάγκη κανέναν άντρα να νιώσω γυναίκα. Αυτοί όμως με έχουν. Και όσο με έχουν, θα το εκμεταλλεύομαι. Μακάρι να σκεφτόμουν σαν και σένα. Θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Καιρός να αρχίσεις να σκέφτεσαι σαν και εμένα. Γιατί τα χρόνια περνάνε και στη δουλειά μας περνάνε σφαίρα. Σε μια πενταετία από τώρα, όχι παραπάνω. Λες ο Βασιλάκης ήταν ακόμα τσιμπημένος μαζί σου. Θα σε παρατήσει για μια μικρότερη. Και εσύ, τι καβάτζες θα έχεις κάνει? Τίποτα. Θα έχεις επενδύσει μαλακωδό στον έρωτα. Τώρα μου έδωσες μια και πήγα πιο κάτω. Να σε καλά που μου συμπαραστέκεις. Αυτό κάνω ηλίθιο, να σου ανοίξω τα μάτια θέλω. Έχεις κάτι πελάτες που ρέτει μεταπλώσουν όλα στα πόδια σου μέχρι και σταφίδα. Καλά, πού τον θυμήθηκες στο σταφιδέμπορα? Θεός χωρέστον. Τον πλάκωσε, λέει, ένα κοντέινερ. Κάτι λαδέμπορη και τυρέμπορη, όμως μια χαρά κρατιούνται. Πού είναι η παλιά καλή Τζία που τσουμάζαγε σαν Πάκμαν? Έχω αλλάξει. Όρσε. Κοίτα να τη λήξει κανένα πουρό να σου γράψει όσα έχει και δεν έχει. Κάνε το κουμάντο σου και μετά μπορείς να ρωτευτείς όποιον και όσο θέλεις. Α, ενημερωτικά στο λέω, ο δουλάμπας με τα τυριά θα είναι πρώτο πίστα απόψε. Ελπίζω να με συγχωρέσεις.
Σε είδα πολύ down εχθές στην τάξη. Σήμερα σε περίμενα, αλλά δεν ήρθες. Άμα θέλεις κάποιον να μοιραστείς το πρόβλημά σου, θα είμαι δίπλα σου. Κατερίνα. Έρε γάμο το κόλλημα! Δεν μου φτάνουν τα ζόρια μου! Έχω και το ούφο να μου τα πρίζει! Μισό λεπτό, κορίτσι μου. Είναι η συμμαθήτριά σου η Κατερίνα. Δεν απαντάς, λέει, στο κινητό σου. Έχει πέσει μπαταρία. Περίμενε, Κατερίνα μου, να συνεννοηθώ στην νοηματική. Έχει κλείσει ο λαιμός του. Γιατί δεν μιλάς μας στο κορίτσι. Φύγε, γιαγιά. Μη μου τη δίνεις και εγώ δεν γουστάω να μιλήσω. Παράτα με. Καλά, καλά. Έλα, κορίτσι μου, σε κρατάω τόση ώρα στο τηλέφωνο. Δεν μπορεί να μιλήσει. Μάλλον του έχει ανέβει ο πυρετός. Τι μάλλον που καίγεται. Τον νοιάζεσαι, φίλοι είστε. Και πώς δεν έχεις έρθει ποτέ στο σπίτι μας. Α, γάιδαρος παιδί μου, όπως όλοι οι άντρες. Λοιπόν, Κατερίνα μου, επειδή ούτε αύριο τον βλέπω να έρχεται σχολείο, δεν έρχεσαι εσύ από εδώ να του δώσεις και την ύλη και τα περαστικά και ό,τι άλλο θέλεις, ε? Τι είναι αυτά, πλάκα μου κάνεις, θες να με ξητώσεις? Α, με το κλείσιμο πληρώνω μετά σου, πού θες να τα βρω? Ας το, θα το χαλάσεις, δεν έχω άλλα, σου είπα. Να βρεις, μωρή, δεν μπορώ να περιμένω στο κλείσιμο, να βρεις. Τι κάνεις, ρε? Μη χώνεσαι, δουλειά σου! Φεύγεις, μη φωνάξεις το πίτμπουλ και σε κανένα με το πάτωμα! Ρε, αϊπηδίξου! Καλησπέρα, κύριε Θράσο. Καιρό έχω να σας δω. Καλό βράδυ και καλές δουλειές. Βιάζομαι, αλλιώς θα καθόμουν να τα πούμε. Σπαρό, ο άντρας δεν ήταν αυτός? Μάλιστα, κύριε Θράσο. Νόμιζα χωρίσατε, δεν χωρίσατε? Μάλιστα, κύριε Θράσο. Και ήθελα να της δώσει διατροφή για το παιδί. Ανάθεμά του, να με τις κορδέλες μου τα άφησε. Τι είναι αυτά? Για τα καλαθάκια. Δεν το ξέρω ότι αλλάξαμε προμηθευτή. Καλό ταξίδι, Νίκο μου. Αυτό σου δεν το ξέρε. Να μάθεις να μην ανοίξεις το στόμα σου. Και δεν θέλω λέξη για τον άντρα μου. Είναι δικό μου θέμα. Το μέσον πάντως το έχουμε στο νεκροταφείο. Τι? Όταν σε καθαρίσει ο Τασούλης, θα σου βρω ένα λάκκο μπερκέτι. Με τον Μπαλτά θα σα κόψω τα κουλά, Χαρούλη. Με τον Μπαλτά. Και όχι μόνο τα κουλά, ό,τι εξέχει. Προσπαθώ να καταλάβω αλήθεια, αλλά δεν το χωρέει το μυαλό μου. Σπρώξε το λίγο να χωρέσει. Για ποιο πράγμα μιλάς? Καλά, είναι δυνατόν από τη μια να παίζει με διαμάντια και από την άλλη να τσιγκουνεύει τα γαρίφαλα. Παίρνουμε λουλούδια από του τάφου, έλεος! Μην ανακατεύεις σε πράγματα που δεν ξέρεις. Φυσικά και θα ανακατεύομαι. Τότε δεν ξέρω, θα μου το μαθαίνεις. Έχεις υποχρέωση, συνεταίροι είμαστε. Είσαι αχάριστος. Φροντίζω να μην σε κουράζω και μου ταχώνεις. Α, δεν ήμουν εγώ. Χαμπάρι δεν θα έπρεπε ότι μας κλέβουνε, χαμπάρι. Μας κλέβουνε. Και δεν σε ενημέρωσα, κύριε Κουντρουμπά. Όχι για να παρασύσω το αφεντικό, που στο κάτω-κάτω έχω κάθε δικαίωμα. Αλλά για να μην σε φορτώσω και με άλλες κοτούρες. Ευχαριστώ, αλλά ποιος μας κλέβει? Όταν σιγουρευτώ θα σου το πω. Μου επιτρέψεις να τον αναλάβω και να κινηθώ όπως εγώ ξέρω, ή θα τον αναλάβεις εσύ και θα βγάλουμε άκρη ποτέ? Όχι, όχι. Κάνω ό,τι κρίνεις απαραίτητο και συγγνώμη για την ένταση, αλλά με τσίτωσε πάλι η γυναίκα μου. Και ξέσπασε σε μένα. Σε συγχωρώ. Αλλά αυτό που κάθε τρεις και λίγο σε τσιτώνει η γυναίκα σου με έχει κουράσει. Έτσι θα πάει το πράγμα. Δεν μ' ακούει πια. Ό,τι και να της πω, κάνει το δικό της. Να τώρα. Πήγε και εγκαταστάθηκε στο παράπηγμα με την Μπέννη. Και φαντάζομαι τι θέλεις πίσω. Γιατί? Τζοκ. Ανησυχώ για την ασφάλειά τους. Ο καθένας έχει πρόσβαση εκεί πέρα. Πολύ θέλει να γίνει το κακό. Αυτό είναι. Πρέπει να γίνει το κακό. Τι κάνω? Σε βοηθάω. Έλα, Σμαρό, στείλ μου τον πίτμπουλ στο γραφείο. Οκ, το πιάσα. Κουβαλάς καμιά κάμα πάνω σου? Μη ρωτάς τα αυτονόητα. Ωραία, τις τρομάζεις και γίνα σφαίρα στο πόστο σου. Δεν θα κάνω και πόρτα. Μην το παραπέξεις, άγριος. Η Πέννη και η Λένα είναι απρόβλεπτες. Μην έχουμε κανένα ατύχημα. Αν θες τα μαζέψουν από εκεί, πρέπει να τις φρικάρει. Δεν διαφωνώ. Αλλά αν ανάγκη να βαστάει μαχαίρι. Προτιμάς σιδερικό? Όχι, βέβαια. Μπορώ να τους κάνω μπου. Έλα, έλα, σου και μωρά και φεύγα. Λέ, λέ. Και βάλε καλά ρούχο χάλια. Μην εμφανιστείς με το κουστούμι, δεν θα το φάνε. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Τα ξέρει αυτά, κολπάκι ο Πίτμπουλ. Δουλειά του να φοβίζει κόσμο. Μην αγχώνεσαι. Τα άλλα τα μαντρόσκυλα που είναι απόψε. Και έπειτα μου λες να μην αγχώνεσαι. Την έχουν στήσει έξω από το σπίτι της Ρούσου. Και αν δεν βγει καθόλου απόψε. Θα βάλουμε φωτιά στην πολυκατοικία και θα αναγκαστεί να βγει. Οκ. Το πίστεψες, ρε ηλίθιε? Αυτά πάθει καλά με τις φωτιές. Αλήθεια με την αμαλήθεια, τι γίνεται? Πήγε σε άλλο σπίτι αλλά με τον ίδιο γκόμενο. Και δεν είναι γυναίκα μου, ρε, να αλλάζει τους γκόμενους σε φανελάκια. Πρώτον, δεν είναι γυναίκα πια. Δεύτερον, κάτι λογικό ρώτησα. Μην αρπάδεθε. Δεν ξέρω τι έκανε. Εξαφανίστηκε, δεν μπορώ να τη βρω. Μετά από αυτό που έγινε, μάλλον με αποφεύγει. Για τη φωτιά, λέει, θυμού πήγε, δεν την πατήθη με τα μάξι. Δεν θα καθαρίσει έτσι εύκολα μαζί μου. Αν εκείνη δεν γουστάρει να με ξαναδεί δικαίωμά τη, το παιδί όμως δεν έχει κανένα δικαίωμα να το κρατάει μακριά μου. Ο νόμος μου επιτρέπει να το βλέπω κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο. Αφού το επιτρέπει ο νόμος, δεν το συζητάμε.
Έχουν περάσει όμως πολλά δεύτερα Σαββατοκύριακα, δεν έχουνε. Μήπως πρέπει να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας. Κόψω τώρα, κάποιος βγαίνει. Η Ρούσου είναι ξεκίνα. Έλα ρε, σου έκανε τέτοια χοντράδα. Ελπίζω να το είδες ότι τελειώσατε. Είστε μαζί. Συγγνώμη, τόση ώρα που μιλάμε είναι δίπλα σου. Α, καλά δεν παίζεις, ε. Πω πω, ρε ζημιά τώρα. Δεν θα το βλέπω και θα γελάω. Καλά, άντε. Τα λέμε σε καμιά ωρίτσα από κοντά, ναι, έλα, γεια, γεια. Γίνεται με το αίμα, ποτίζει. Αίμα είναι αυτό, δεν είναι καφές. Δεν ξέρω αν έπινε καφέ την ώρα που αποχαιρετούσε τα εγκόσμια. Σταμάτα πια με όλα, κάνεις πλάκα. Πλάκα. Μόνο με το θάνατο δεν κάνω πλάκα, μαμή. Αλήθεια. Εσύ έχεις σκεφτεί πώς θα γούσταρες να πεθάνεις. Πας καλά, παιδάκι μου, ξέρεις κανέναν που να γουστάρει να πεθάνει. Μην τα παίρνεις όλα κυριολεκτικά, ρε μάνα, με κουράζεις. Άλλος λέει, εγώ θέλω να πεθάνω στον ύπνο μου, χωρίς να υποφέρω. Άλλος από ανακοπή πάνω στο σεξ. Άλλο κόβει τις φλέβες του μέσα στην πανιέρα. Άλλος θα σταματήσεις, είναι κουβέντα τώρα αυτή που κάνεις. Μη χειρότερα, δεν θέλω να πεθάνω ποτέ. Μπα! Δεν θες, θα γίνει όμως. Και εδώ μέσα μπορεί. Έτσι ξαφνικά που μιλάμε. Εμένα ξέρεις τι μου τη δίνει πιο πολύ. Για πες. Που δεν ξέρω το πότε και το πώς θα γίνει. Δεν θα γούσταρες να μπορείς να επιλέξεις εσύ τον τρόπο. Αυτό σε ρωτάω. Κάποιος έρχεται ή τα ποντίκια παίζουν μπάλα με το σκουπιδαριό. Σταμάτα να ακούσουμε, τι! Τι θέλετε στο σπίτι μου? Ποιο σπίτι σου, ρε φίλε? Έλα, κάντε να μην γίνει σαματά τώρα. Σκάσε μαλακισμένο. Δώσε τα φράγκα. Και ό,τι χρυσαφικό κουβαλά θα την κάνω, μην το αργεί. Γι' αυτό μου άρεσε τη μακάβρια κουβέντα για να με τρομάξει και να έρθει μετά αυτό ο ανθυγίνο να ολοκληρώσει το αστείο. Μα το λόγο μου δεν είναι δικό μα. Αλλά ποιανό είναι? Δεν πιστεύω να μου την αίσθησε με τον Νικολάκη. Έλα, λέγε, αισθημένο είναι. Όχι, παιδί μου, σορκίζομαι. Καμπού την καταδίκη μου, κουβεντούλα πιάσατε. Έλα, να τελειώνουμε. Φύγε, πίσω! Τα φράγκα θα σα κόψω, φέτε! Όχι, ρε! Φύγε, ρε, το παιδί μου, ρε! Τα γριά τη γυναίκα μπορεί κουφάλα! Φεύγα! Θα σε θάψω! Με λάθος άνθρωπο τα βάλες, μαλάκα μου. Σου δίνω μία τελευταία ευκαιρία. Δεν θες να γίνεις λιώμακ απόψε, να πάρεις αγκαλιά να πουκάλι. Άντε κάντε να. Θες τα φράγκα και τις γυναίκες για πάρτι σου, ε. Ναι ρε, και μην ασχέσαι να κάνω με τιμό θάνατους. Αποφάσισε. Μη! Άρα ρε! Δικό σας είμαι! Είναι δικός μας είσαι ρε! Fucking asshole! Ψύχρεμα, παίρνει ψύχρεμα! Έλα, Νικόλα! Έλα εδώ αμέσως! Τι κάνεις ρε μαμά! Καλώ την αστυνομία να νοσηλάβει, αυτό κάνω! Όχι την αστυνομία, γαμώ το! Αν δεν θες την αστυνομία, πώς θες ένα καφεδάκι μου στέλνεις και γλυκό του κουτάλιου κάθαρμα! Του μαγαζιού είμαι, η Σιλβή με έστειλε! Σιλβή! Άρα μας σε κάνεις! Μέχρι εκεί αυτά σιωχιά! Η Σιλβή και ο κύριος Ράσος μου ζητήσανε... Ο πατέρας μου, πλάκα μας κάνεις ρε! Τώρα, έτσι όπως γίναμε, χέστα κι άστα, για να σας προστατεύσω με στείλανε! Κύριε Δουλάμπαση, μας λείψατε. Όσο κόσμο και να έχει το μαγαζί, χωρίς εσάς φαίνεται άδειο. Γεια σου, ρε Σιλβή Γαλίβα. Τι δεν με πιστεύετε? Α, ρωτήστε και τη Μαρό. Το συζητάτε. Υπάρχει πιο ανοιχτό χέρι. Και ανοιχτόκαρδο. Και ανοιχτόκαρδο άνθρωπο από τον κύριο Δουλάμπαση. Η τζία μας. Η τζία μας. Κάνουμε χωρίς αυτήν. Είναι παλιά αξία εδώ μέσα. Παλιά αξία που λένε. Όταν γυρίσει ο Πίτμπουλ, φώναξε με. Καλό που τον στείλατε. Ξέρω. Δουλειά μου. Η μάτα μας. Εύχομαι καλή διασκέδαση. Μετά από αυτό το τραγούδι βγαίνει και η τζία μας. Μέχρι να τελειώσει το πρόγραμμά της η τζία, εγώ μπάστακας πάνω από το Δουλάμπας. Τη δουλειά μου, δεν ξέρω. Άντε. Μάτα μας.
Έρε, θα έχουμε δράματα πάλι. Η μάτα μας. Γιατί είσαι έτσι, ρε. Άμα δεν βάζεις εσύ χέρι στην εισπράξη, τι φοβάσαι. Παράτα με, ρε Λουκά. Εκτός κι αν βάζεις. Τότε γίνε μπουχός και φύγε, κακομοίρη μου. Θα σε λιανίσουμε. Κουράστηκα να τρέχω. Κουράστηκα. Βοηθάτε! Κρατήστε την πόρτα ανοιχτή! Δεν είδατε τίποτα! Μην ακούσω ότι είδατε! Πάρτε ένα τηλέφωνο να το τσεκάρετε. Αλήθεια σας λέω. Ακίνητοι όλοι! Σιγά, Νικολάκη! Αυτές είναι οι ψηλές που σου ρίξανε. Φαντάζομαι ότι τις ρίχνετε χοντρές. Εγώ δυστυχώς μόνο μια γωνιά στο μάτι πρόλαβα να του χώσω. Στο λαιμό πιο κοπρόσκυλο τον δάγκωσε. Αντιλυσικό έκανες, αγόρι μου! Ακίνητος! Τον βλέπεις να κουνιέται, γελίε! Σας πείραξε? Όχι, να μας προστατεύσει, λέει, ήθελε και εδώ που τα λέμε αυτό έκανε. Ναι, και τόση ώρα αιμορραγή. Μήπως να τον πάμε σε κανένα νοσοκομείο. Μήπως επιτέλους να φύγετε. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβετε ότι δεν είναι μέρος για να ζει κανείς. Αγία σου. Εννοείται ότι αυτό θα κάνουμε. Και αυτή τη φορά δεν θέλω συζήτηση. Όχι, εμένα εδώ είναι το σπίτι μου. Φαίνει μου, στο σπίτι σου δεν μπαίνει όποιος θέλει, ό,τι ώρα θέλει. Καταλαβαίνεις, θα έχει συμβεί παραλίγο, το καταλαβαίνεις. Και αν ερχόταν την ώρα που κοιμόμασταν, αν αυτός δεν ερχόταν την κατάλληλη στιγμή. Οκ, okay, ήταν επικίνδυνο, αλλά κι εμείς δεν είμαστε χάπατα. Του όρμηξες, δεν του όρμηξες. Θα με χτύπαγε με το μπουκάλι στο πρόσωπο, κορίτσι μου, το καταλαβαίνεις. Ποιος μου λέει ότι θα ξανάρθει να βγάλει το άχτι του πάνω μας. Φεύγουμε τώρα. Αυτόν εδώ τι να το κάνω, να τον πάω στο τμήμα ή όχι. Εμένα ρωτάς. Παραπήρες θάρρος, Νικολάκη. Μην πλησιάζεις άλλο, γιατί έχεις κι άλλο μάτι που μου ξέφυγε. Ρε παιδιά, βλέπω μαύρες κυλίδες. Καταραίω που να είναι. Θα αποφασίσετε. Κρατήσου. Τράσο! Εσείς τον χτυπήσετε. Ποιος άλλος. Μην χειρότερα, κάτσε ρε λένε για να καταλάβω. Ποιος είναι τραυματισμένος, ο Pitbull. Pitbull σε λένε. Κάνω πόρτα σαν μας άνοιχτα. Και έλεγα ότι κάτι μου θυμίζει η φάτσα σου. Τράσο, αυτός είναι η πόρτα σας. Τα φοβόμουν αυτά. Πηγαίνετε τον άνθρωπο στο νοσοκομείο, μάλλον όχι. Θα κάνω ερωτήσεις στο σπίτι και φωνάξτε γιατρό. Λένα, ενημερώσαμε. Τι της κάνατε, την αρκώσαμε. Για το καλό της. Αλλιώς θα τη δρούθε και η αντίδραση φέρνει δράση. Και πρέπει να τη φέρετε εδώ. Αφεντικό, εμείς δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Αυτή πρέπει να φοβάται. Και καλά θα κάνει να τα εκθεράσει όλα. Χριστινάκη, πάρε το χρόνο σου. Όπου να έρχεται και το θυνετεράκι σου, Ερίκος. Τον ειδοποιήσατε. Αμέ, εκ μέρους σου, αλλά δεν ξέρει τι τον θέλει. Το κρατήσαμε για έκπληξη. Πούντι! Πιτσιρίκα είναι, την είχα φανταστεί μεγαλύτερη. Εγώ. Ποιοι είστε, πού είμαι. Σε πολύ καλά χέρια, γλυκιά μου. Τα όνειρά μου με σώσαν τα αρθίδια, δεν το χωράει το μυαλό. Η μικρή, η μάτα, πότε ξαναβγαίνει. Δεν ξαναβγαίνει. Α, ασφάλμα, η Σιλβή πρέπει να το φροντίσει αυτό. Θα της το πω. Και... φεύγει, μένει στο καμαρίνι της μέχρι τέλους. Από όσο ξέρω, μένει. Μα αφήνα. Αυτό είναι απαγωγή, το καταλαβαίνετε. Θα πάω στην αστυνομία. Έλα, κοριτσάκι μου, παλουκώθη εκεί πέρα. Που θα μα πουλήσει αγριάδα! Ήρεμα, Ζακλόν! Αμάν αυτή η ευαισθησία σου, να μην τρομάξει τη γυναικούλα σου, να μην αδριέψει με στη ρού σου. Σταμάτα να φέρει αλαπά. Οι ιδέες σου συνήθως δεν μα βγαίνουν σε καλό. Ο Pitbull χτυπήθηκε. Α, το βλάκα. Τουλάχιστον είχε αποτέλεσμα το σχέδιο. Είχε. Το αποτέλεσμα μετράει. Πες είχα να ευχαριστώ. Χριστίνα μου, μην το παίζει τάφο, γιατί και αυτού του ανοίγουμε άμα χρειαστεί. Μίλα! Πες μας τι κονέ έχεις με τον Κίκα και θα σε αφήσουμε να φύγει. Τον Ερίκο θέλουμε, όχι εσένα. Ξέρουμε ότι σε πληρώνει. Το λόγο δεν ξέρουμε. Αλλά θα το μάθουμε. Χριστίνακι. Είστε όλοι τρελοί. Λάθος κάνετε! Εγώ δεν ξέρω κανέναν Ερίκο! Κανένα Κίκα και δεν με πληρώνει κανείς! Χριστίνα! Και τι εμπορεύεστε? Τυριά, μάτα μου. Τυριά. Ό,τι τυρί τρεβάρει ο εξίσου. Σου αρέσουν τα τυριά? Αμέ. Τα ανάλωτα ή τα πικάντικα? Τα πικάντικα. Ήμουν σίγουρος. Θα μου δώσει τη διευθυνσούλα σου να σε προμηθεύω εγώ. Δουλεύεις άγριες ώρες. Πού να τρέχεις τώρα και για ψώνια? Αχ, είστε γλύκας. Και εσύ μπουκιά και εσύ χωριό. Εσύ είστε ο γλύκας. Εγώ είμαι μπουκιά. Το συγχώριο ποιος είναι? Εγώ! Το ρωτάς κιόλας? Ρε δουλάπαση, τι φτύσιμο ήταν αυτό. Φεύγεις την ώρα που τραγουδάω και μάλιστα στο αφιερώνω κιόλας. Τζία μου, κουκλάρα μου. Ρε άστα τζία, κουκλάρα μου. Σου γυάλισε η μικρή, ε. Δεν μιλάς σαν κυρία. Αν ήμουν κυρία, δεν θα είχα παρεδώσει με κάτι μούτρα σαν εσένα. Δρόμο από το καμαρίνι τώρα, θέλω να αλλάξω. Η Σιλβή ξέρει ότι φέρεσαι στους πελάτες έτσι. Και όχι σε όποιους και όποιους πελάτες, αλλά σε αυτούς που κάνουν δυναμωτικές ενέσεις στο κατάστημα. Ράβα, πέστης το. Λες να φοβάμαι. Ματούλα, επειδή με σηκώνει το κλίμα εδώ μέσα, αν δεν έχεις δουλίτσα, έλα στο τραπέζι να πούμε στην υγεία μας. Δεν μπορεί η ματούλα. Τι παριστάνεις τη μάνα της? Φεύγεις με το καλό ή θα βάλω τις φωνές ότι μας την έπεσες? Κρίμα, ρε Τζιέ, σου είναι συμπαθιά μου. Αυτό ακριβώς το ήμουν να μου τη δίνει. Ματούλα, δεν σε περιμένω.
Γιατί αφήνεις να μπαίνει όποιος να είναι στο καμαρίνι? Δεν έκοψες κατόφατσα που ξέρεις ότι δεν είναι κανένας σαλταρισμένος? Έλα, βρετζία, μια χαρά ήταν ο άνθρωπος. Σου καλάρεσε, ε? Σου είπε ότι θα σου στέλνει τυριά στο σπίτι? Ναι, που το ξέρεις. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Παντελή τον λένε. Δεν θα σου πω τι θα κάνεις, αλλά αν θες τη συμβουλή μου, μακριά από τον Τυρέμπορα, μην μπλέξεις μαζί του. Όχι, δεν θέλω μπλεξίματα. Ούτως ή άλλως δεν έχω ξεπεράσει ακόμα το Σωτήρι. Ε, ναι. Να κλείσει μήνα τουλάχιστον. Ε, βέβαια. Τζέι μου, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί ο Παντελής είχε μαζεμένο μόνο το δεξί του μανίκι? Συνήθεια. Το μαζεύει όταν χώνει τη χερούκλα του στον τενεκέ να χουφτώσει τη φέτα. Και εδώ να χουφτώσει ήρθε. Αφήστε την να φύγει, είπα. Μαζέψου, Ερίκο. Δεν είσαι σε θέση να δίνεις διαταγές. Αυτός είναι ο Ερίκος που μου λέγατε τόση ώρα. Αυτός είναι ο ψυχάκιος που με παρακολουθεί. Θα μου πείτε επιτέλους τι συμβαίνει. Βαρέθηκα με το παιχνίδι, λοιπόν. Ή μας λες γιατί σου βάζει χρήματα στο λογαριασμό σου, ή θα σε αφήσω στα χέρια τους. Και πίστεψε με, έχουν τον τρόπο να σε πείσουν να μιλήσεις. Μα δεν ξέρω γιατί πράγμα μου μιλάτε, δεν ξέρω. Γνωστό το κόλπο. Πρώτα πουλάμε αγριάτα και μετά βάζουμε τα κλάματα, ε. Λάζαρε, Ζαγκλόντ, πάρτε τη στην κουζίνα. Από εκεί θα ακούσει κανείς τις φωνές. Σταματήστε, θα μιλήσω, αφήστε τη. Θα σας τα πω όλα, σας παρακαλώ, αφήστε τη. Η Χριστίνα Ρούσου είναι αδερφή μου. Απ' του χάρου τα δόντια γλιτώσαμε. Όχι εσείς, αυτός ο φουκαράς. Ήθες για να κάνεις πείσματα. Την πλήρωσε ανθρωπάκος. Ε, όχι και ανθρωπάκος, με χέρια σαν κουπιά και ένα μαχαίρι, να. Πόσες μέρες σου λέμε να γυρίσεις? Έχετε συμφωνήσει με το Θράσο να μου λέτε το ίδιο τροπάρι? Αν είχα φύγει, αν είχα αφήσει το παιδί μου μόνο το απόψε. Ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω. Ξέχασα το παυσίπονο του ανθρώπου. Συγγνώμη, βρε. Πίτμπουλ, δεν σε λένε καλά, δεν το είπα? Μια χαρά. Το κανονικό μου είναι Λευτέρης. Το Pitbull είναι της δουλειάς. Όπως αλλάζουν όνομα όσοι καλογερεύουν. Χαίρομαι πολύ, Λένα. Σου είμαι ευγνώμων. Και χίλια συγγνώμη για τις ψηλές που σου ρίξα. Νομίζω ότι... Βαρύεστε, αντέχω. Να πηγαίνω όμως τώρα. Πρέπει να γυρίσω στο πόστο. Όχι βέβαια. Δεν είμαστε καλά που θα πας στη δουλειά με τέτοιο τραύμα. Δεν έχουν άνθρωπο στην πόρτα. Να κάτσε, Σιλβή. Ας φανεί και κάπου χρήσιμη. Ο γιατρός είπε ξεκούραση και τουλάχιστον ένα 24ωρο χωρίς απότομες κινήσεις. Ξάπλωση. Θα του κάνω μια σούπα. Έχω και μακαρόνια, αλλά μάλλον θα του κάτσουνε βαριά τέτοια ώρα. Και θυμίσουν από στο Θράσο να του κάνει αύξηση στο μισθό. Τι νύχτα και απόψε. Και δεν τέλειωσε ακόμα. Τι σου ήρθε να κουβαλήσει το μπάτσο? Όλο το πατριντή για τα μούτρα του έγινε. Και πρόστιπα! Πήγαινε, παιδί μου! Μου μολύνει φοβορίζω, τα στρίβε! Και το δικό μου, στρίβε! Μην ανακατέβεσαι, Βασίλη! Συμπαραστέκομαι στην αδερφή μου. Και δεν θα μου πει εσύ τι θα κάνω. Όχι κι εσύ. Φτάνει. Τα ζωριλίκια εκεί που σε παίρνουνε. Σταματήστε, καλά. Βασιλάκι, μεταβολή και κλείσει την πόρτα. Όχι. Μπουχιασά, χαλάρωσε. It's my fight. Τα βλέπεις που μας έκανες άνω κάτω. Η μητέρα σου με φώναξε, γι' αυτό έτρεξα. Δεν είχα σκοπό να ξαναπεράσω από εκεί, ούτε να σε ξαναδώ. Μου έδειξες ξεκάθαρα πόσο ανεπιθύμητο σου είμαι. Ναι, και που στο έδειξα, εσύ με έγραψες στα αρχεία. Αμαύρε, κορίτσι μου, το στόμα σου. Ούτε του λιμανιού να ήσουν. Αντί να τον ευχαριστήσει τον άνδρο μου, τσακίστηκε να μας βοηθήσει τον μπρογκάσκι από πάνω. Μαμά. Σου έκανα τη χάρη να γυρίσω σπίτι. Αλλά αν δεν φύγει αυτός ο πουλημένος τώρα, θα φύγω εγώ forever. Και εγώ μαζί σου. Νικολάκη, θες το καλό της και το καλό μου. Άντε, πήγαινε στη δουλειά σου, αγόρι μου. Θέλω λίγο νερό να πιάσω το φαΐ, έτσι θα φύγει το παιδί. Αφήστε, κυρία Λένα, έτσι κι αλλιώς πρέπει να γυρίσω στη θέση μου. Θα έχω κυρώσεις, αν καταλάβουν την απουσία μου. Θα έχει κυρώσεις ο Χέστης. Καλό σας βράδυ. Νικόλα! Άστον, τι προτιμάς, να μην πληγωθεί ο Μπατσούλης ή την κόρη σου στο σπίτι? Έφαγε χοντρή ήττα, ε! Για πολλωστή φορά, αλλά δεν το βάζει κάτω. Τελικά είναι άσχημα τσιμπημένος μαζί μου. Ξέχνα τον. Πες μου ρε εσύ, αλήθεια γύρισε σπίτι, τελεσίδικα? Το μόνο τελεσίδικο πράγμα, μικρέ, είναι ο θάνατος. Ναι, οκ. Okay. Έχασες πολύ ρόκο καταστάσεις εδώ πέρα. Για την Τζιά, κάτι έμαθα. Σου είχα πει να προσέχεις. Μάδια σε άσχημα. Ευτυχώς που ήρθες να έχω κάποιον να τα λέω. Καλός είναι ο Γοδεφρύγος, αλλά δεν απαντάει. Ποιος? Α, το Πετ. Κακό κάρμα, μικρέ. Αυτό θα έπρεπε να ήταν ελεύθερο στο νερό και όχι φυλακισμένο στη γυάλα. Εγώ ξέρεις πόσες μέρες είμαι φυλακισμένος. Δεν είδα κανέναν να ανησυχεί για το κάρμα μου. Ο πατέρας μου είχε ανοίξει το λογαριασμό στο όνομά σου και εγώ υπάκουσα στην τελευταία του επιθυμία. Να συνεχίσω να βάζω χρήματα. Κάτσε. Ο Βάγιος θα έχει με τη μάνα της. Ενώ ήταν παντρεμένος με τη μητέρα σου. Για να καταλάβω, ρώτησα. Όταν η μητέρα σου σκοτώθηκε σε εκείνο το ατύχημα. Ατύχημα? Ναι, ατύχημα. Τροχαίο. Ό,τι πεις. Ήσουν πολύ μικρή. Ο πατέρας μου φυσικά δεν μπορούσε να σε αναγνωρίσει ως παιδί του. Φυσικά. Θα διέλυε την οικογένειά του, καταλαβαίνεις. Και διάλεξε αυτόν τον τρόπο να εξηλαιωθεί. Συγγνώμη, εσύ τελικά ξέρεις ή δεν ξέρεις για τον λογαριασμό? Όταν έγινα 18 χρονών, μου το είπαν οι γονείς μου. Οι θετοί γονείς μου.
Μετά το θάνατο της μητέρας μου με υιοθέτησε η αδερφή της, η θεία μου δηλαδή. Πες τότε, και έχω μπερδευτεί με το ρούσου, τη μάνα σου αλλιώς τη λέγανε. Αλλά ποτέ δεν δέχτηκα να πάρω χρήματα από λογαριασμό με άγνωστο καταθέτη. Το ένστικτό μου έλεγε ότι κάτι βρώμικο υπάρχει σε αυτή την ιστορία. Άρε το ρημάδι το ένστικτο. Τελειώσαμε. Πηγαίνετε την κοπέλα στο σπίτι της. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας, αλλά μην σας βάζω σε κόπο. Σου ζητώ συγγνώμη. Δεν ξέρω τι άλλο να πω για να επανορθώσω. Σου ζητώ συγγνώμη. Δεν χρειάζεται να ζητάτε συγγνώμη. Ήταν άκρως διαφωτιστική αυτή η συνάντηση. Έμαθα ότι ο πατέρας μου ήταν ένα κάθαρμα και ο αδερφός μου συνεχίζει την παράδοση. Ρε Γκίκα, τι τροχαίο μας τσαμπουνάς. Ο Βάγιος καθάρισε τη μάνα της με το σιδερικό του. Ευτυχώς που δεν της το είπατε κι αυτό. Να της καταστρέψετε για άλλη μια φορά τη ζωή. Κύριε Κουτρουμπά, κυρία Μπουζάνη και ρυπάρε μάλια, υποβάλλω την παρέτησή μου. Ωραία τα καταφέρατε. Εμεί! Εσεί βέβαια και εσύ! Εγώ! Εσύ δεν μου ξεφούνησε το μυστικό το έρικο με τη ρούσου. Ο Λάζαρος είπε ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει. Τι φταίω εγώ, αφεντικό. Το χάπα το κλέρι μας παραμύθιασε με το λογαριασμό. Θα τη δακίσω τη ρουφιάνα! Απαντήστε, ωραία! Όλοι μας θέμε! Κανένας δεν σκέφτηκε ότι ο Έρικος μπορεί να κρύβει μια ανθρώπινη πλευρά! Να φτιάχτης λοιπόν. Ας μη μας την έκρυβε. Up the street, come a walkin', chillin'. You ask for nothing. Εσύ, σου έχω πει να μην έρχεσαι στο μαγαζί. Εντάξει. Εντάξει, γέννω. See my tears, good father. I don't believe it worked that way, 'cause you ask for nothing except to be by my side. I've seen you in the river before God and man. Something behind my